Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και καλή εβδομάδα να ευχηθώ από καρδιάς, να είναι όμορφη, να είναι και λίγο καλοκαιρινή, γιατί είχαμε ένα Σαββατοκύριακο με πολύ μεγάλη αστάθεια του καιρού, όπως ήταν και η προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων και σήμερα, αλλά και αύριο Τρίτη, ο καιρός θα έχει μεγάλες αστάθειες και μάλιστα οι μπόρες και οι βροχούλες θα κάνουν την εμφάνισή τους και πάλι. Εκεί που έχει λιακάδα, ξαφνικά βλέπεις να συννεφιάζει, ξαφνικά έχουμε μπόρες. Είχαμε και αυτή την απίστευτη, θα λέγαμε, κακοκαιρία και στην Αθήνα με πολλά προβλήματα λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Αλλά τι έγινε και στην Κοζάνη. Πραγματικά νόμιζες ότι χιόνιζε. Οι φωτογραφίες και τα πλάνα που είδαμε ήταν απίστευτα. Μέσα στο καλοκαίρι, βέβαια, οι χαλαζοπτώσεις δεν είναι και ένα σπάνιο φαινόμενο, αλλά ενδεχομένως να είναι σπάνιο το γεγονός ότι καλύπτονται τα πάντα, μα τα πάντα όμως από πάρα πολύ χαλάζι που μοιάζει περισσότερο με χιόνι. Σήμερα σημαντική ημέρα για τα παιδιά, τους απόφοιτους λυκείου. Μιλούμε για 100.000 υποψηφίους ανά την Ελλάδα. Να ευχηθούμε τα καλύτερα, να πετύχουν τους στόχους και αν τους πετύχουν, εδώ είναι για πρώτες και δεύτερες και τρίτες και πέμπτες ευκαιρίες. Νομίζω ότι τίποτε δεν χάνεται. Σίγουρα μπορεί να χαθεί μια, θα λέγαμε έτσι, μια πρώτη μάχη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να χαθεί και ολόκληρη ζωή σε καμία περίπτωση. Τα όνειρά μας είναι εδώ για να τα πραγματοποιήσουμε. Έβλεπα και τους γονείς αυτό, πάντως είναι ελληνικό φαινόμενο, δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Μέχρι να έρθω από το σπίτι μου, μέχρι το σταθμό το πρωί, σας λέω ότι γινόταν ο κακός χαμός έξω από τα σχολεία, με γαντζωμένους γονείς εκεί στα κάγκελα, με το ρολόι αναχείρας, και ήταν μόλις 7.30 ώρα το πρωί και τους έβλεπες όλοι, ήταν μέσα στο άγχος πραγματικά. Δεν χρειάζεται ούτε άγχος οι γονείς, ούτε οι ίδιοι μαθητές. Ό,τι διάβασαν, τώρα με καθαρό μυαλό, ήρεμο, πάνε για να δώσουν τις εξετάσεις τους. Μένουν ελληνική γλώσσα σήμερα, ρίχνονται στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. Επαναλαμβάνω, 100.000 υποψήφοι ανά την Ελλάδα. Έχουμε και αρκετά βεβαίως δεκάδες εξεταστικά κέντρα και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Θα δώσουμε και το κλίμα σε πολύ πολύ λίγο. Και αν τελειώσει και έτσι μέχρι το τέλος της εκπομπής, έχουμε και νεότερα και για το θέμα. Νομίζω ότι είμαστε εδώ να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ας ευχηθούμε να είναι βατό το θέμα για τα παιδιά και όλα να πάνε καλά. Μιχάλης Χειμωνίδης στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου, Βασίλης Καραμπάσης στη Λάρισα, Έλενα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημέρα και σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε διαδικτυακά. Καλημέρα και στο όμορφο Μακρυχώρη, στην κυρία Κατερίνα που μας στέλνει επίσης τα φιλιά και την αγάπη της. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Και βεβαίως ήταν ένα Σαββατοκύριακο που θα λέγαμε και στο κομμάτι του αθλητισμού είχε να δώσει πολλά, πέρα από το Euro και τα συγκλονιστικά που έγιναν σίγουρα με τον Έριξον. Ήταν σίγουρα κάτι το οποίο συγκλώνησε όλον τον πλανήτη. Οι προσευχές όλων ημών έπιασαν και βεβαίως όλα όσα έγιναν μέσα στο γήπεδο μας δίδαξαν πάρα πολλά. Θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Πέρα από το ήθος των παικτών, πέρα από, από τους ποδοσφαιριστές και τον αρχηγό της ομάδος, αλλά βεβαίως και το ιατρικό team που έκαναν τα πάντα και έτσι σώθηκε ο παίκτης που, επαναλαμβάνω, συγκλώνησε όλον τον κόσμο. Βέβαια, είχαμε χθες και τον δικό μας, τον Αποστόλο Τσιτσιπά, ο οποίος είναι Θεσσαλός, είναι Έλληνας και προφανώς τον έχουμε αγαπήσει λίγο παραπάνω, όχι επειδή βεβαίως μας έχει και κάνει περήφανος ως Έλληνες, αλλά σίγουρα επειδή έχει βάλει στην, θα λέγαμε, στη ζωή μας και το τένις. Πόσο χαίρομαι που βλέπω μικρά παιδιά που θέλουν να γίνουν τενίστες, που θέλουν να ακολουθήσουν τα βήματα του Στέφανου Τσιτσιπά. Απόστολη είπα πριν, δεν πειράζει, την καλημέρα στον Απόστολο φυσικά, τον ξάδερφο από την Καρδίτσα, τον δικό μας. Ο Στέφανος λοιπόν Τσιτσιπάς, ο οποίος είναι τέταρτος ανά τον κόσμο, προσέξτε, είναι ασύλληπτο αυτό, δεν έχει ξανασυμβεί για αθλητή Έλληνα, μάλιστα για τενίστα, και να παίζει με τους καλύτερους του κόσμου. Μπορεί να μην πήρε την πρωτιά χθες στο Παρίσι, αλλά σίγουρα είναι ο πρώτος στην καρδιά μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό. Ακόμη πιο συγκλονιστικό είναι ότι 5 λεπτά πριν τελειώσει ο τελικός, έφευγε η αγαπημένη του γιαγιά από την ζωή. Δεν του είπαν κάτι, να του φύγει όλο το άγχος για την περιπέτεια της γιαγιάς του. Ήταν όμως συγκλονιστικό και το tweet που έκανε ο ίδιος, λέγοντας ότι σε ευχαριστώ που μεγάλωσα στον πατέρα μου, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα είχα γίνει τίποτε. Νομίζω ότι με μία φράση τα είπε όλα.
Θα δούμε λοιπόν και άλλες λεπτομέρειες για τον λόγο θέμα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πάρα πολλά. Θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση από Σκιάθο σήμερα. Να δούμε ποιοι διάσημοι πήγαν σήμερα στο Σωτήριο, μάλλον προηγούμενο, στην Σκιάθο. Θα είναι ένα καλοκαίρι σίγουρα διαφορετικό, με πάρα πολύ κόσμο που θέλει πλέον να περάσει τις καλοκαιρινές διακοπές. Θέλει τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακο, γιατί οι απανωτές καραντίνες σίγουρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην ζωή μας. Τώρα, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων, έτσι όπως καταγράφουν οι συνάδελφοι όλα τα νέα της ημέρας. Εφημερίδα Ελευθερία, η Νέα Δημοκρατία πολεμά μικρομεσαίους και μισθωτούς, λέει ο Νίκος Παπάς. Επίσης, πρεμιέρα με έκθεση σήμερα και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεξιά, άγγιξε το Ρόλαντ Γκάρος αλλά έχασε με 3-2 σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά ο Λόκος. Έτσι έζησα το θρίλερ με τον Έριξον. Και επίσης, σε δύο περιόδους η κατασκήνωση στην πόλη. Θα δούμε και λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες. Πάμε και στην εφημερίδα Κόσμος, η κοροναβλέα, οι πανελλαδικές. 2.305 υποψήφοι από τα γενικά λύκεια της Λάισας σε ελεύθερη πτώση, γάμοι αλλά και γεννήσεις. Ζωντάνευσε το 1821 στη Λέσχη Αξιωματικών και νέος μετασεισμός 3,6 ρίχτερ στην Ελασσόνα. Εφημερίδα Θεσσαλία, διέσωσαν 91χρονο και βεβαίως ηρωική προσπάθεια των γιατρών. Μπράβο. Πρεμιέρα σήμερα πανελλαδικών εξετάσεων με 1.945 υποψηφίους για τη Μαγνησία. Εντυπωσιακό θέαμα από υπείς στην παραλία και φωτοβολταϊκό θα τοποθετηθεί στην Ευαγγελίστρια. Πάμε για στην Εφημερίδα Ταχυδρόμος, αυλαία σήμερα για 1.944 υποψηφίους. Εξάσφαιρη αλλά δεν της φτάνει για παραμονή, για τη νίκη Βόλου ο λόγος. Βλέπετε και αριστερά τον Στέφανο Τσιτσιπά και η συγκλονιστική διάσωση του μοναδικού κατοίκου της Περιστέρας από δύο γιατρούς. Πάμε και στο site του σταθμού μας astratv.gr, κατέρευσε πεζοπόρος στο Τρίκερι. Και στην Σκιάθο, Μελισανίδης, Κοπελούζος, με Μπέο, εικόνες και βίντεο και θα μας δώσει και ο Γιάννης Αποστολίδης περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλιευτική δράση για την ενίσχυση του ορφανοτροφείου του Βόλου. Και όπως βλέπετε, στη Σκιάθο, με Μπέο, Μελισανίδη και Κοπελούζο, βλέπετε και αποκλειστικές εικόνες που έχουμε να σας μεταδώσουμε επίσης και δύο Λαρισαίοι έφυγαν από τη ζωή. Με ένα like στη σελίδα μας, astratv.gr, να είστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, στον τόπο μας αλλά και ανά τον κόσμο. Και πάμε να δούμε τώρα τι νέα έχουμε από τη Βόρεια Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Ο αγαπημένος Δημήτρης Μήτρου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα, Σοφία μου, καλή εβδομάδα σε εσένα, στο Μιχάλη μας, στα παιδιά του Άστρα, στους τηλεθεατές μας. Και βέβαια μια γλυκιά καλημέρα ψηλά στο Πύλιο, στην οικογένεια Κοκκίνη. Mm-hmm. Ξεκινώ εγώ με Φθιώτιδα. Σοκ για τους κατοίκους της Λοκρίδας, το άκουσμα της είδησης, Σοφία μου, ότι 24χρονος κατηγορείται εδώ για βιασμό 11χρονης μαθήτριας. Ο φερόμενος ως βιαστής συνελήφθη βέβαια μετά από καταγγελία της οικογένειας της εν λόγω μαθήτριας. Φυσικά αντιμετωπίζει οδηγούμενος στην εισαγγελέα Λαμίας τις κακουργηματικές κατηγορίες του βιασμού, αλλά και της αποπλάνησης ανηλίκου ατόμου που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 χρόνια. Η σημερινή ημέρα είναι η ημέρα της άφιξής του στην εισαγγελέα, από την οποία θα παραπεμφθεί σε τακτικό ανακριτή. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο 24χρονος αντάλλασε ηλεκτρονικά μηνύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ανήλικη και άλλα άτομα. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μόνο ένα κομμάτι της προανάκρισης, η οποία διακατέχεται από πλήρη μυστικότητα. Mm-hmm. Να αφήσουμε όμως, Σοφία μου, τη Φθιώτιδα και στη συνέχεια να περάσουμε στην Ευρυτανία. Το μεγάλο στίχημα για την ελευθερία του κόσμου είναι η διατήρηση ενός υψηλού ρυθμού εμβολιασμών, προκειμένου να οικοδομηθεί το απαραίτητο πλαίσιο ανοσίας. Στην Ευρυτανία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία αρμοδίως, έχουν εμβολιαστεί, Σοφία, 9.119 άτομα. Από αυτά, τα 4.061 έχουν λάβει και τις δύο δόσεις από τις εταιρείες Pfizer, AstraZeneca, αλλά και τη μονοδοσική Johnson. Τώρα που ήδη χορηγείται εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, το Johnson & Johnson, το οποίο επαναλαμβάνουμε είναι μονοδοσικό, με 50 δόσεις σταθερά καθημερινά, φορτσάρουν ξανά οι επιδόσεις. Ενώ το ενδιαφέρον των πολιτών της Ευρυτανίας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και να κλείσουμε, Σοφία μου, με Βόρεια Εύβοια. Τα προβλήματα των σηκοπαραγωγών του ταξιάρχη Ιστιαίας, λόγω των οικονομικών ζημιών που υπέστησαν από την πανδημία, αλλά και από τις καταστροφές του περασμένου χειμώνα με το καιρικό φαινόμενο Μίδια, είναι γνωστά στο κανάλι μας. Όπως και η ανάγκη
να τρέξουν γρήγορα οι αποζημιώσεις από τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών. Τελικά η υπόθεση των κονδυλίων είχε θετική εξέλιξη, γι' αυτό ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ταξιάρχη, κ. Δημήτρης Στολίδης, ευχαριστεί τους βουλευτές του νησιού, ιδιαίτερα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Σπύρο Πνευματικό, καθώς συνέβαλαν τα μέγιστα στη στήριξη και συμπαράσταση όλων των εν λόγω παραγωγών της περιοχής και όχι μόνο των μελών του συνεταιρισμού. Σοφία μου. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα και καλή δύναμη να ευχηθώ και καλή εβδομάδα φυσικά. Φυσικά όλα αυτά και από εμάς από τη Στερεά προς την εκπομπή σου και βέβαια τη Σοφία και το Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, την αγάπη μας. Πάμε τώρα να δούμε σιγά σιγά όλα τα νέα της ημέρας. Βεβαίως μπαίνουμε, όπως έχουμε πει πολλές ημέρες τώρα, σε μια σχετική κανονικότητα. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού όλα θα έχουν αλλάξει και σίγουρα θα έχουμε μειωμένα κρούσματα του κορονοϊού και περισσότερους εμβολιασμούς. Ορόσημο η 1η Ιουλίου. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε την επανακίνηση σε πάρα πολλούς κλάδους. Ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση για το αν θα τα καταφέρει και αν βεβαίως θα μπορέσει να δει μειωμένα τα κρούσματα και το υλικό φορτίο να είναι αυτό που θα μας δείξει τον δρόμο της εξόδου από τον κορονοϊό. Οι εμβολιασμοί καλά κρατούν και μάλιστα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θέλουν τουλάχιστον το 70% του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί. Ήδη και εμείς οδεύουμε για τη δεύτερη δόση. Τελικά, πολύ παλικάρια μας εμείς που κάναμε το AstraZeneca και μάλιστα εγώ το έκανα και σε μια περίοδο που ήταν ιδιαίτερα έντονα τα όσα ακούγονταν για το AstraZeneca. Και βεβαίως θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά για όλον τον κόσμο. Κρίμα, πολύ κρίμα, γιατί βλέπω όμως ότι φεύγουν ανθρώπινες ζωές που σε κάποιες περιπτώσεις σχετίζονται και με τα εμβόλια. Εδώ θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Βέβαια, υπάρχουν και οι επιστήμονες οι οποίοι λένε ότι μπορεί να είσαι αλλεργικός σε οποιοδήποτε φάρμακο, να μην το ξέρεις και κάπως έτσι να φύγεις από τη ζωή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και επίσης αυτό που λέω σε όλους, αν έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας, καλά είναι με τον οικογενειακό σας γιατρό να το συζητήσετε. Αν είστε αλλεργικοί, αν έχετε, εν πάση περιπτώσει, κάποιο πρόβλημα υγείας, συζητήστε το με τον οικογενειακό γιατρό για να σας συμβουλέψει για το αν πρέπει ή όχι να κάνετε το εμβόλιο. Ή αν πρέπει να πάτε σε ένα νοσοκομείο να το κάνετε το εμβόλιο και όχι απλά σε ένα έτσι εμβολιαστικό κέντρο. Άρα λοιπόν να έχουμε την επιστροφή στην κανονικότητα. Θα δούμε σε λίγη ώρα τι αλλάζει και με τα σούπερ μάρκετ. Πάρα πολύ με ρωτάγατε το Σαββατοκύριακο τι θα γίνει τώρα, νωρίτερα θα ανοίγουν και πιο μετά θα κλείνουν. Θα δούμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Όπως είπαμε πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις, 100.000 υποψήφοι σε όλη τη χώρα, 1.400 και 2 και κάτι για την Λάρισα και αντίστοιχα βεβαίως για την Μαγνησία. Γύρω στους 1.000 για τα Τρίκαλα και λιγότερους για την Καρδίτσα. Σε όλα τα παιδιά ευχόμαστε από καρδιάς τα καλύτερα. Ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, να έχουμε και το θέμα σε πολύ πολύ λίγο, να έχουμε έτσι μια εικόνα. Με self-test τα παιδιά σήμερα βρέθηκαν για τις πανελλήνιες εξετάσεις, για να δώσουν εξετάσεις. Αν κάποιο από τα παιδιά είναι θετικό, θα δώσει το Σεπτέμβριο βεβαίως με τα αποδεικτικά στοιχεία ότι ήταν θετικός. Τώρα, έχουμε επίσης μια σημαντική εξέλιξη όσον αφορά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Ερντογάν. Θα δούμε πού θα συναντηθούν και τι θα συζητήσουν. Προς το παρόν, πάμε να δούμε τις νέες ανακοινώσεις, κυρία Σπελώνη. Η κυβερνητική εκπρόσωπος απάντησε και για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και τόνισε ότι η συνάντηση των δύο ανδρών τη Δευτέρα θα είναι κατηδίαν. Η συνάντηση, όπως είπα, θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου στις 4 το απόγευμα, ώρα Βρυξελών. Πάγια θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι ότι οι διεύλοι επικοινωνίες με τη γειτονική χώρα πρέπει να μείνουν ανοιχτοί. Παράλληλα, η κυρία Πελώνη αναφέρθηκε και στην άρση των μέτρων για τον κορονοϊό. Ασθενούν βαριά στις εντατικές, είναι ανεμβολίαστοι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αγνοείται από κανέναν. Αποδεικνύεται ήδη στην πράξη ότι ο εμβολιασμός λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας για τον καθένα και την καθεμιά μας. Χτίζει τείχος ανοσίας στην κοινότητα. Λειτουργεί σαν κλειδί για το άνοιγμα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Οριοθετεί το τέλος της υγειονομικής κρίσης και την αρχή μιας νέας εποχής. Είναι ήδη κοινά παραδεκτό ότι η επιχείρηση Ελευθερία προχωρά με τρόπο υποδειγματικό και γρήγορους ρυθμούς. Γίνονται περίπου 100.000 εμβολιασμοί την ημέρα και συνολικά έχουν ήδη ξεπεράσει τα 6,5 εκατομμύρια. Περισσότεροι από 4.100.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση, ενώ περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Χθες άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για τους συμπολίτες μας ηλικίας 25 έως 29 ετών
και σύντομα θα ανοίξει και για την ηλικιακή ομάδα 18-24. Από τα τέλη του μήνα θα ξεκινήσει και η επιχείρηση εμβολιασμού των συμπολιτών μας που δεν μπορούν να μετακινηθούν με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Κοινό στόχος τώρα είναι να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Στους μεγαλύτερους που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης, αλλά και στους νεότερους που έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα και μπορεί να γίνονται μεταδότες ενδεχόμενης νόσησης. Στο μεταξύ, η συνεχιζόμενη βελτίωση στα επιδημιολογικά δεδομένα και οι θετικές προσδοκίες για το επόμενο διάστημα επιτρέπουν νέα βήματα για την ανάκτηση της ελευθερίας μας. Αποφασίστηκε έτσι, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, η άρση επιμέρους περιορισμών. Συγκεκριμένα, από αύριο Σάββατο, η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινά στη 1.30 τα ξημερώματα. Θα επιτρέπεται η μουσική σε εξωτερικούς χώρους εστίασης, στους οποίους φιλοξενούνται μόνο καθήμενοι πελάτες. Επανεκκινούν τη λειτουργία τους καταστήματα εστίασης σε αριζόμενες στοές που έχουν δύο ελεύθερες διόδους. Αυξάνεται το ποσοστό πληρότητας σε δραστηριότητες ακροάματος θεάματος από 50% σε ποσοστά που φτάνουν έως και 75% ανάλογα με τη δυναμικότητα κάθε χώρου. Από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου, επανεκκινούν οι πρακτικές, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις όλων των φοιτητών, όλων των εξαμήνων, καθώς και των κέντρων διαβίου μάθησης στον ΑΕΗ. Από την 1η Ιουλίου, έρεται, εφόσον το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, ο χρονικός περιορισμός της κυκλοφορίας. Και αυξάνεται το όριο για τις υπηρεσίες catering δεξιώσεων από τα 100 στα 300 άτομα. Τέλος, επιτρέπεται η επανέναρξη εμποροπανηγύριων στις περιφερειακές ενότητες, όπου το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων θα ξεπερνά το 50%. Η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελείου Πελώνη κλήθηκε να σχολιάσει για τα όσα είπε πριν από λίγα 24 ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, ακόμη και για απολύσεις μη εμβολιασμένων πολιτών. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε κατηγορηματικά ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει το πλαίσιο αναφορικά με τον εμβολιασμό των υγειονομικών. Η συζήτηση για το θέμα είναι ζωηρή και θα διεξαχθεί, είπε, με κατανόηση. Αυτά λοιπόν και με την κυρία Πελώνη. Τώρα, να πούμε ότι αυτό που το ανέφερε και η ίδια η κυβερνητική εκπρόσωπος και το έχουμε δει και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είναι ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν στις Βρυξέλλες και βεβαίως στην ατζέντα, τι άλλο, οι κόκκινες γραμμές και όλα αυτά τα σημαντικά τα οποία ενδιαφέρουν κυρίως τη χώρα μας. Τώρα, να δούμε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα και ρωτάτε τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ και με άλλες αλλαγές που έχουμε στην ζωή μας. Πολύ νωρίτερα θα ανοίγουν πλέον και θα κλείνουν αργά το βράδυ. Βέβαια, αυτό μπορεί να συμφέρει εμάς τους καταναλωτές, να λέμε ότι πριν πάω στη δουλειά μου μπορώ να πάω να πεταχτώ σούπερ μάρκετ ή αφού σχολάσω να πάω. Από την άλλη, όμως, σίγουρα είναι ένα μεγάλο βαρύδιο αυτό για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Δεν ξέρω πώς θα το ρυθμίσουν αυτό από πλευράς σούπερ μάρκετ, αν θα πάρουν περισσότερο προσωπικό, γιατί αν παραμείνει το ίδιο, μπορεί όντως να τους δίνουν περισσότερα λεφτά. Αλλά ο άλλος σου λέει: εγώ τι ώρα θα πάω στο σπίτι μου, 11, αν κλείνω σε 10.30. Είναι ένα θέμα αυτό που είναι, έχει τα μεν και τα άλλα. Πάμε να δούμε λοιπόν τις αλλαγές, τις μεγάλες αλλαγές σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Η κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ για τα μέτρα που θα ισχύουν από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου και από τις 6 το πρωί έως τη Δευτέρα 21 Ιουνίου και έως τις 6 το πρωί. Αναφέρει πως καταστήματα τροφίμων όπως σούπερ μάρκετ, φούρνοι μπορούν να λειτουργούν από τις 7 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ. Τα φαρμακεία και τα πρατήρια υγρών καυσίμων λειτουργούν με το ωράριο που ισχύει σύμφωνα με τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις. Εκτός από το ωράριο, σύμφωνα με το ΦΕΚ, διατηρείται ένα άτομο για κάθε 25 τετραγωνικά μέτρα στον κύριο χώρο του καταστήματος. Εξαιρούνται βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, γραφεία, χώροι στάθμευσης. Στην ίδια οικία προβλέπεται πως δεν προσμετράται ο πληθυσμός που προσέρχεται για την παραλαβή αυτοδιαγνωστικού τεστ, ανεξαρτήτως εάν πραγματοποιεί εμπορική συναλλαγή. Η εξαίρεση αυτή αφορά καταστήματα τροφίμων όπως τα σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, παρατήρια υγρών καυσίμων, pet shop, καθαριστήρια, καταστήματα πώλησης καπνικών ατμιστικών προϊόντων. Και ακριβώς αυτή η πρόβλεψη πυροδοτεί και άλλο τα σενάρια των τελευταίων ημερών, πως μπορεί τα self-test να διατίθεται και από τα σούπερ μάρκετ, μετά την απόφαση των φαρμακοποιών να μην τα διαθέτουν δωρεάν από τις 19 του μήνα. Ωστόσο, νωρίτερα η κυβερνητική εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για νέα συμφωνία με τους φαρμακοποιούς.
Αυτά λοιπόν, θα έχουμε αλλαγές. Ήδη να πω ότι έχουν ανακοινώσει οι σούπερ μάρκετ, τα οποία θα ανοίγουν σε 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Δόθηκε το πράσινο φως εξάλλου από την ίδια την κυβέρνηση, άρα λοιπόν θα δούμε μεγάλες αλλαγές. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε πολλά ξενοδοχεία και μάλιστα έχω συγκλονιστεί με δύο πολύ γνωστά εδώ στην περιοχή μας, τα οποία μέχρι τέλος του έτους θα βγουν στο σφυρί. Μιλούμε για μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στα Μπελάκια, ένα από τα ωραιότερα πραγματικά ξενοδοχεία που βγαίνει στο σφυρί, όπως επίσης και ένα πολύ πολύ γνωστό ξενοδοχείο στον Πλαταμόνα. Και στη Σκιάθο και στις άλλες περιοχές, στην Κατερίνη πάρα πολλά ξενοδοχεία που μέχρι τέλος του έτους, επαναλαμβάνω, βγαίνουν στο σφυρί. Έβλεπα επίσης τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες που κάποτε έσφιζαν από ζωή στην Κρήτη. Τώρα πλέον βγαίνουν σε πληστηριασμό και μιλούμε για φιλέτα ξενοδοχεία που είναι μπροστά στη θάλασσα, που είναι περιπολιτελέστατα, που είναι σε σημεία πανέμορφα που κάποιοι το περιμένουν πώς και πώς για να δράξουν αυτή την ευκαιρία. Κάποιοι άλλοι όμως χάνουν το βιός τους, χάνονται θέσεις εργασίας και αυτό είναι συγκλονιστικό. Πραγματικά διάβαζα το ρεπορτάζ και δεν πίστευα πόσα πολλά ξενοδοχεία βγαίνουν στο σφυρί. Δεν ξέρω αν φταίει η καραντίνα των τελευταίων ετών. Είχε προηγηθεί και μια οικονομική κρίση στη χώρα μας, πρέπει να το ξεχνάμε. Όχι ότι τώρα τρώμε με χρυσά κουτάλια, αλλά μέχρι να πάρουμε μια ανάσα ήρθε η πανδημία και τα ισοπαίδωσε όλα. Συγκλονιστικό πραγματικά και δεν μπορώ να πιστέψω πως αυτές οι ξενοδοχειακές μονάδες, οι μεγάλες, οι γνωστές σε εμάς, που ξέραμε γνωστούς φίλους που εργάζονταν, ξαφνικά να βγαίνουν στο σφυρί. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά για να δούμε και πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ προς το κλείσιμο της εκπομπής. Θα πάμε και στη Σκιάθο, εξάλλου μην ξεχνάτε, είμαστε και εμείς μια ανάσα πριν κλείσει η σεζόν. Είμαστε ήδη στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, άρα θέλουμε να κάνουμε τέτοιες αποδράσεις πιο καλοκαιρινές, οπότε θα έχουμε έτσι και πιο χαλαρά θέματα προς το κλείσιμο της εκπομπής. Καλημέρα και στο Γρηγόρη από την Νίκαια. Καλή επιτυχία λέει στους μαθητές, μας γράφει στην ζωντανή σύνδεση που κάνουμε και μέσω διαδικτύου και ο οποίος λέει επιτέλους να σταματήσουν οι βροχές για να μπορέσουν και οι αγρότες να αλωνίσουν στα χωράφια τους και έχει απόλυτο δίκιο. Διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά επιστροφή στην πρωινή ατζέντα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα. Στην Νορβηγία, λέει, τα σούπερ μάρκετ ήταν ανοιχτά από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, λέει η Ιβάνα, και δούλευαν βάρδιες. Μόνο ένα, λέει, άνοιγε από τις 9 μέχρι τις 9 το βράδυ. Εδώ στην Ελλάδα ήταν όλα έτσι, τώρα αλλάζουν. Όπως βλέπετε, κάθε μήνα, μην σας πω, ότι έχουμε αλλαγές σε κάθε κλάδο διαφορετικά. Για να δούμε γενικά πώς θα πάει το καλοκαίρι όμως, γιατί εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε ότι αν πάει καλά ο τουρισμός θα μπορέσουν να πάνε τα πράγματα καλύτερα και στην οικονομία της χώρας. Από την άλλη, το γεγονός ότι οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, όπως επαναλαμβάνω στη Σκιάθο, όπως τα Μπελάκια, όπως τον Πλαταμόνα, βλέπα στην Κέρκυρα, στην Κρήτη, πάρα πολλές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες βάζουν όχι λουκέτο, βγαίνουν στο σφυρί, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά τα χτυπήματα τα απανωτά, τα οικονομικά. Είναι ένα θέμα αυτό. Τώρα, πάμε να δούμε σιγά σιγά τα νέα της ημέρας σε τοπικό επίπεδο. Είπαμε πόσα έχουν να κάνουν οι ειδήσεις. Πέρα βεβαίως από την πρώτη είδηση που δεν είναι άλλη από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Να δούμε αυτό το οποίο θεωρώ εγώ προσωπικά πολύ σημαντικό όσον αφορά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου σε μια φρυδιαστική επίσκεψη ο κ. Κοντοζαμάνης, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ήρθε να κάνει δύο μεγάλες ανακοινώσεις, πολύ σημαντικές για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και αυτό έχει να κάνει και με τη διοίκηση του νοσοκομείου, γιατί αν δεν πιέσεις, αν δεν διεκδικήσεις, δεν μπορείς και να έχεις. Σίγουρα αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί αν δεν ασχολείσαι, αν δεν πιέζεις και δεν λες ότι αυτά τα προβλήματα, αυτές είναι οι ανάγκες, μην ξεχνάτε, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δεν είναι νοσοκομείο της Λάρισας. Δεν ανήκει στους Λαρισαίους. Ανήκει στη Θεσσαλία, στην κεντρική Ελλάδα, έρχονται από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα. Έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς, εξαιρετικό προσωπικό και σίγουρα θέλουν για να δουλέψουν οι άνθρωποι και να φέρουν εις πέρας καθημερινές ανάγκες να λειτουργούν και οι κλινικές με προσωπικό. Το γεγονός λοιπόν ότι πλέον θα υπάρχει ΜΕΘ Παίδων,
αλλά και για να μπορούν να αντιμετωπιστούν εγκεφαλικές παθήσεις, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Επαναλαμβάνω, για ένα νοσοκομείο που το έχει ανάγκη η κεντρική Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν ένα παιδάκι το οποίο έχει πρόβλημα υγείας να πρέπει να εισαχθεί στη ΜΕΘ Παίδων και να ψάχνουν να βρουν Θεσσαλονίκη, Αθήνα και όπου δει. Άρα λοιπόν, πολύ σημαντικές ανακοινώσεις από τον κύριο Κοντοζαμάνη. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Σημαντικές ειδήσεις για την ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας επιφύλασε ευνηδιαστική επίσκεψη στη Λάρισα τον αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη. Ο κ. Κοντοζαμάνης συμμετείχε σε σύσκεψη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εξερχόμενος ανακοίνωσε την άμεση δρομολόγηση μονάδας εντατικής θεραπείας παιδών καθώς και του Κέντρου Αντιμετώπισης Αγκιακών Εγκεφαλικών Παθήσεων. Θα προχωρήσουμε άμεση σύσταση και προκήρυξη θέσεων για τη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών καθώς και στη λειτουργία ενός Κέντρου Αντιμετώπισης Αγκιακών Εγκεφαλικών Παθήσεων, είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας λίγο μετά πως ήδη η πανδημία θα αφήσει πρίκα τη ΣΜΕΘ που δημιουργήθηκαν το τελευταίο χρόνο. Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, αποτελεί ένα σημείο, ένα νοσοκομείο κόμβο για την περιοχή της Θεσσαλίας και όχι μόνο. Στόχος μας είναι, και αυτό συζητήσαμε, να το αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο, και στο πλαίσιο αυτό θα προχωρήσουμε άμεσα στη σύσταση και προκήρυξη των θέσεων για τη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών και στη λειτουργία ενός κέντρου αντιμετώπισης αγκιακών εγκεφαλικών παθήσεων. Θα ενισχύσουμε όλες τις δομές του νομού. Έχουμε τα εργαλεία, έχουμε το μεγάλο εργαλείο που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, που μας δίνει τη δυνατότητα να εξυγχρονίσουμε τις υποδομές, να αναπτύξουμε υπηρεσίες ψηφιακής υγείας, να ενισχύσουμε και μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ προγράμματα, που δομές και υπηρεσίες που ήδη είναι σε εξέλιξη μέσω αυτών των προγραμμάτων, έτσι ώστε πραγματικά με την εμπειρία που αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εντοπίζοντας τα αδύναμα αλλά και τα δυνατά σημεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατί έχει πάρα πολύ δυνατά σημεία, να μπορέσουμε πραγματικά να εξυγχρονίσουμε το σύστημα υγείας. Σε ό,τι αφορά τέλος την πορεία της πανδημίας, ο κ. Κοντοζαμάνης υποστήριξε πως ο εμβολιασμός στην περιφερειακή Νότα Λάρισας πάει καλά, αλλά προειδοποίησε για μια ακόμη φορά ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Έχουμε δύο πολύ σημαντικά όπλα στη διάθεσή μας. Το πρώτο είναι τα εμβόλια και ο εμβολιασμός που εξελίσσεται ομαλά και γρήγορα και σύντομα θα έχουμε χτίσει το πετούμενο τείχος ανοσίας. Ο εμβολιασμός εξελίσσεται και γοργά και ομαλά σε όλη την επικράτεια και σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Ο κ. Κοντοζαμάνης επισκέφθηκε και το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ, με όλες του τις δυνάμεις, όπως και όλοι οι υγειονομικοί, υπερέβαλαν αυτό στη μάχη που δώσαμε για την πανδημία. Είμαστε εδώ για να το ενισχύσουμε και να το εξυγχρονίσουμε και με σύγχρονο και καινούριο στόλο και με ανθρώπινο δυναμικό. Δίνουμε καθημερινό αγώνα για να μπορέσουμε να παραμείνει όρθιο στα πόδια του, και μέχρι στιγμής οι προτάσεις αυτές οι οποίες γίνονται από την πλευρά μας βρίσκουν, όπως έχω πει και άλλες φορές, ευρύου καώτα. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα για να μπορέσουμε εν τέλει να πετύχουμε τον σκοπό αυτό που είναι για κοινό καλό για όλο τον κόσμο. Τέλος, ο Υπουργός επισκέφθηκε επίσης το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης καθώς και το Εμβολιαστικό Κέντρο του Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τις μεγάλες ανακοινώσεις. Επίσης να πούμε ότι αυτή την ώρα έχουμε εκλογές των συνταξιούχων όλων των σωματείων στο εργατικό κέντρο της πόλης. Καλή επιτυχία στους υποψήφιους, να πούμε εμείς. Θα βρεθούμε βέβαια και για τις ανάγκες στο ρεπορτάζ. Τώρα πάμε σε ζωντανή σύνδεση στον καλό συνάδελφο τον Βασίλη τον Παντίδη, να μας δώσει κλίμα φυσικά από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επαναλαμβάνω, 100.000 υποψήφοι σήμερα ρίχνονται στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. 1.444, αν δεν κάνω λάθος, για τη Μαγνησία, 2.000 και κάτι για την Λάρισα. Βασίλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Σοφία, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όπως σωστά το θέτεις, έτσι ακριβώς αποτυπώνεται, Σοφία, και εδώ στο πρώτο γενικό λύκειο που βρισκόμαστε, στην Οδό Κύπρου. Ένα παλιό σχολείο γνωστό για την πόλη του Βόλου, με πολλές διακρίσεις, τόσο το γυμνάσιο όσο και το λύκειο. Αυλαία σήμερα για τις πανελλαδικές, όπως σωστά είπε Σοφία, με 1944 υποψήφιους για τη Μαγνησία γενικότερα. Και σήμερα ξεκινούν λοιπόν οι πανελλαδικές για τα γενικά λύκεια, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Να πούμε, Σοφία, ότι επικρατεί ηρεμία στο σχολείο, διότι από τις 8 περίπου το πρωί έχουν εισέλθει εντός της αίθουσας, εντός των αιθουσών, για να γράψουν οι μαθητές, όπως αντιλαμβάνεστε. Πριν από λίγο ήταν εδώ η διευθύντρια του σχολείου, η κυρία Λοντρίδου, η οποία μας έδωσε στίγμα και μας είπε ότι δεν έχει καταγραφεί, δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα. Οι μαθητές προσήλθαν, εισήλθαν εντός των σχολικών αιθουσών και ξεκίνησε η όλη διαδικασία με όλα τα απαραίτητα μέτρα. Κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Σοφία, είναι ότι λόγω της καταστάσεως με την COVID-19 καταλαβαίνετε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Έτσι λοιπόν, τι ισχύει και για την περιοχή της Μαγνησίας? Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται και να επιδεικνύουν αρνητικό self-test, ώστε να τους δίνεται τη δυνατότητα να εισέλθουν εντός της αίθουσας για να γράψουν. Είναι κάτι το οποίο ισχύει λοιπόν για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω των έκτακτων καταστάσεων με την πανδημία. Και αυτό συνέβη και εδώ στο πρώτο γενικό λύκειο που βρισκόμαστε. Οι μαθητές προσήλθαν το πρωί, έδειξαν ακριβώς αυτό το στοιχείο, το αρνητικό self-test, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να προσέλθουν. Να σημειώσουμε παράλληλα ότι αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές και για τα επαγγελματικά λύκεια με όλα τα μέτρα, Σοφία, όπως βεβαίως επιτάσσει η κατάσταση λόγω της πανδημίας. Αυτή είναι μια πρώτη εικόνα στο σχολείο εδώ και κρατάμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σχολικό συγκρότημα το συγκεκριμένο. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, χωρίς άγχος, να μην έχουμε προβλήματα βεβαίως. Όπως είπες πολύ σωστά, self-test σήμερα για τα παιδιά, τηρούνται τα αυτονόητα, όλα όσα πρέπει βεβαίως να είναι με τις καθαρίστες καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και από την Παρασκευή, ακόμα να είναι καθαρές οι αίθουσες. Τα παιδιά, είπαμε τώρα, τέλος το άγχος, μπήκε στην αίθουσα, χαλαρός, ήρεμος, δίνεις τις εξετάσεις σου και όλα θα πάνε καλά. Επαναλαμβάνω ότι δεν χάθηκε τίποτε, ό,τι και να συμβεί. Είμαστε στην έναρξη, έκθεση σήμερα, την ελληνική γλώσσα. Ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά για τα παιδιά και να είναι και βατό το θέμα, γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά, μην ξεχνάμε, με τηλεκπαίδευση, κλείσιμο σχολείων, άνοιγμα σχολείων. Σίγουρα και η ψυχολογία των παιδιών δεν ήταν και καλύτερη τη φετινή χρονιά, είναι βέβαιο αυτό. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ, για το κλίμα που μας έδωσες στα σχολεία. Ναι, ακριβώς, Σοφία, και να σημειώσω μόνο ότι μας έλεγε η διευθύντρια ότι ακριβώς χρειάζεται αυτό το επικοδομητικό άγχος σε αυτή τη φάση. Το έθεσες πολύ σωστά, ώστε αυτό να μην επηρεάζει και την απόδοση των παιδιών. Και νομίζω ότι βλέπετε εικόνα τώρα με τη βοήθεια του εικονολήπτου του Βαλέντου Καπίτσα. Όπως είπαμε, τα παιδιά είναι μέσα στην αίθουσα. Γίνονται και όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Έρχονται τα θέματα και υπάρχουν και συσκέψεις διαδοχικές και για τους καθηγητές στα γραφεία του, Σοφία. Έτσι και οι γονείς, πάτε να πιείτε κανένα καφεδάκι, μην κάθεστε έξω από το σχολείο. Αυτή την εικόνα που έβλεπα εγώ σε σχολεία της Λάισας, δεν χρειάζεται να επιτείνετε το άγχος των παιδιών. Καφεδάκι, κάντε μια βόλτα, περπάτημα και τα παιδιά θα τελειώσουν το μάθημα, θα σας πάρουν τηλέφωνο να σας πούν πώς πήγαν. Και αν δεν πήγαν και καλά, δώσω τους και κουράγιο, γιατί ακολουθούν και άλλα μαθήματα. Μπορεί να μην πήγαν καλά σε αυτό το μάθημα, αλλά ακολουθούν και άλλα πολλά, οπότε πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά. Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε και τον Βαλέντη τον Καπίτσα και τον Ζωντανή Σύνδεση. Και σαφέστατα, όπως είπες, τίποτα δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές. Ακριβώς. Προφανώς και δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλαδικές. Είναι βέβαιο αυτό. Τώρα ξεκινά η ζωή, ουσιαστική η ζωή για τα παιδιά και καμιά φορά μπορεί να μην πετύχεις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά να πετύχεις το στόχο σου και να κάνεις κάτι το οποίο το αγαπάς, πηγαίνοντας σε μια σχολή, κάνοντας κάτι άλλο. Ευχαριστούμε θερμά και τους δυο σας. Τώρα, πάμε να επανέλθουμε στα δικά μας, να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Μην ξεχνάμε, γιατί θέλουμε λίγο να το ξεχάσουμε, η αλήθεια είναι, αλλά δεν μας επιτρέπουν, γιατί αλλιώς μετά έχουμε και πρόστιμο. Τι σημαίνει αυτό? Φορολογικές δηλώσεις. Να κάνουμε τη φορολογική μας δήλωση, για να μην έχουμε και προβλήματα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, τι λένε οι φοροτεχνικοί μας και τι μας συμβουλεύουν φυσικά. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 340.177 φορολογικές δηλώσεις. Ενώ πέρυσι τέτοιες ημέρες οι φορολογικές δηλώσεις που είχαν υποβληθεί ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια. Η πλατφόρμα πάντως θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 27 Αυγούστου. Το σύστημα άνοιξε στις 27 Μαΐου.
Βέβαια άνοιξε για να ανοίξει τύπης, χωρίς να έχουν πέσει όλα τα στοιχεία και όλα τα δεδομένα μέσα στο όλα τα αρχεία, από όλο το, και από το δημόσιο, μέσα στο τάξης. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να υποβάλουμε ακόμα τις φορολογικές δηλώσεις και είμαστε σε μια κατάσταση αναμονή. Όταν χθες προχθές το ίδιο το Υπουργείο έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι τα αρχεία μόλις παραληφθούν θα τα ρίξουμε μέσα, ή ότι κάποια άλλα στοιχεία δεν έχουν πέσει, δηλαδή οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού από όλους τους εργαζόμενους και μισθωτούς οι οποίοι είχαν πληγεί από το COVID, όλα αυτά δεν έχουν πέσει μέσα και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι σε εμάς υπάρχουν αυτές οι αντικειμενικές δυσκολίες που να μπορούμε να συμπληρώσουμε τη δήλωση. Υπάρχουν βέβαια, υπάρχει μέρος των φορολογουμένων όπως είναι οι μισθωτοί, οι οποίοι πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση μέχρι 36 για να υποβάλουν και τη δήλωση του Α21, έτσι τους ώστε να πάρουν και το επίδομα των παιδιών, εκτός από αυτούς που είχαν κάνει τη δήλωση το Μάρτιο, γιατί φέτος λόγω της μείωσης του εισοδήματος για το 20 από το COVID, εξαιτίας του COVID, θα είναι περισσότεροι οι δικαιούχοι του Α21, όσοι έχουν δηλαδή κάτω από 30.000 εισόδημα και παιδιά. Έτσι ώστε αυτοί μόνο μπορούν δηλαδή και πρέπει ουσιαστικά να κάνουν πρώτη τη δήλωση, και φυσικά και κάποιοι συνταξιούχοι οι οποίοι δεν είχαν αναδρομικά. Όσοι είχαν αναδρομικά πέρυσι που είχαν πάρει μισθωτοί και μάλλον συνταξιούχοι, αυτοί θα υποβάλουν τις δηλώσεις των αναδρομικών μέχρι τέλος του έτους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, για όλους αυτούς τους λόγους, επειδή ακόμη ουσιαστικά το τάξης ναι μεν άνοιξε αλλά δεν είναι έτοιμο, για αυτούς τους λόγους υπάρχει αυτή η μικρή προσέλευση. Αναφορικά πάντως με τις φορολογικές δηλώσεις, όσοι αποφασίσουν να υποβάλουν φορολογική δήλωση στο τέλος του Αυγούστου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η πρώτη δόση θα είναι διπλή και θα πρέπει να πληρωθεί εντός του Αυγούστου. Αντίθετα, όσοι υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι και το τέλος Ιουλίου, θα αποπληρώσουν το φόρο κανονικά σε 8 δόσεις έως και το Φεβρουάριο. Πρόβλεψη υπάρχει και για εφάπαξ καταβολή του φόρου, με τους φορολογούμενους να έχουν κέρδος 3%. Υπό την προϋπόθεση να εξοβλήσουν το εκαθαριστικό τους έως και το τέλος Ιουλίου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τις φορολογικές δηλώσεις, ειδικά όσοι έχουν παιδιά για το επίδομα παιδιού Α21, άρα μέχρι τέλους του μήνα να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις, να μην υπάρχουν προβλήματα και να λάβετε και γρήγορα τα χρήματά σας. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε με ζωντανή σύνδεση με Σκιάθο και άλλα πολλά. Ποιοι επίσημοι και ποιοι εκλεκτοί καλλιτέχνες έχουν επισκεφθεί τα νησιά των Βορείων Σποράδων και δει την Σκιάθο. Επανερχόμαστε με ζωντανή σύνδεση λοιπόν, έτσι όμορφα και ωραία. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής και όπως σας υποσχεθήκαμε θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Σκιάθο σήμερα. Εκεί μας περιμένει ζωντανή σύνδεση ο Γιάννης Αποστολίδης, ο καλός συνάδελφος, για να μας δώσει όλα τα νέα από την Σκιάθο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και πόσο ζηλεύουμε που είσαι στη Σκιάθο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Είμαστε εδώ στο Σκιάθο Παλάς, απευθεία σύνδεση. Έχουν έρθει οι celebrities και επώνυμοι στο νησί. Λογικό. Σοφία μου, θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο ήταν πολύ δυνατό. Ήταν και η υφυπουργός τουρισμού, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία βρέθηκε με πολλούς φορείς, με τον πρόεδρο ξενοδόχου Σκιάθου, τον κύριο Αλέκο Ευσταθίου, με τον πρόεδρο ενοικοποιημένων δωματίων, τον κύριο Καταλάκια. Μιλήσανε, υπήρχε προβληματισμός πάρα πολύ μεγάλος. Για το που έλεγενέστε για το θέμα του τουρισμού, ότι θα αλλάξει και η Ιταλία θα έχουν εσύ κατά που γενικά και όλοι γενικά, αλλά είμαστε εδώ στις Βόρειες Σποράδες και είναι ένα σημείο το οποίο είναι πόλος συζήτησης σε όλο το νησί, σε πληροφορώ. Mm-hmm. Τώρα από επομένου. Εμείς βλέπουμε μια σκαθάρα πάντως τώρα στα πλάνα μας και θέλω να μας πεις
ποιοι ήταν αυτοί οι διάσημοι που επισκέφθηκαν το νησί μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να μάθει. Μας αρέσουν εξάλλου και αυτά, ξέρεις, ποιοι διάσημοι έρχονται εδώ στα δικά μας νησιά των Βορείων Σποράδων. Σοφία μου, αυτά τα πλάνα που βλέπετε είναι αποκλειστικά. Είναι μόλις έχει στο νησί, στη Τσουκουριά, ο κύριος Δημήτρης Μελισσανίδης, ο πρόεδρος της ΑΕΚ και γνωστός επιχειρηματίας. Τον βλέπετε μπροστά με το πράσινο μπλουζάκι. Πηγαίνει στο La Isla και είχε συνάντηση με τον κύριο Αχιλέα Μπέο. Το La Isla είναι το σημείο συνάντησης των επωνύμων από ό,τι έχει ξεκινήσει. Εδώ και μια εβδομάδα έχει εμφανιστεί ο Ρουβάς, ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζηγούλη. Είχαν έρθει και τώρα βλέπετε τον Δημήτρη τον Μελισσανίδη. Από πίσω, άμα γυρίσουμε τα πλάνα, υπάρχουν άλλοι δύο μεγάλοι επιχειρηματίες στο νησί. Εδώ είναι η άφιξη του κυρίου Μελισσανίδη με το άσπρο γιο, το Βέρα. Από πίσω του ακολουθάει το Sunday, ενώ υπάρχει ένα μπλε γιο, το οποίο είναι του Δημήτρη Κοπελούζου. Και από τα Μάραθα ήρθε το πρωί το Πίγασος, του εφοπλιστή του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Τρεις Δημήτριδες δηλαδή εμφανιστήκανε στην Τζουγκριά το Σαββατοκύριακο. Και θέλω να σας πω ότι είχαν συνάντηση με τον κύριο Αχιλέα Μπέο και μίλησαν και για ποδοσφαιρικά αλλά και άλλα θέματα κοινωνικά. Ένα πανέμορφο μέρος, γι' αυτό και το επιλέγουν εκεί να συναντηθούν. Τους βλέπουμε εδώ και στην παραλία. Όπως είπες, εντυπωσιακά τα σκάφη τους, δεν το συζητώ. Μιλούμε για εφοπλιστές, μιλούμε για επιχειρηματίες. Βλέπουμε και αποκλειστικές φωτογραφίες εμείς τώρα, εικόνες από τη συνάντηση που μας έλεγε νωρίτερα τον κύριο Μελισσανίδη με τους εφοπλιστές. Όλοι αυτοί οι οποίοι επισκέφθηκαν την Σκιάθο. Η Σκιάθος, το έχουμε ξαναπεί, είναι ένα από τα νησιά που επιλέγουν οι διάσημοι. Οι πολιτικοί, όπως είπες και ο Ρουβάς με την σύζυγό του. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι επιλέγουν το νησί και είναι, θα έλεγε κανείς, και διαφήμιση, έτσι. Μια πολύ καλή διαφήμιση αυτή για τους Έλληνες και όχι μόνο, και για τους ανθρώπους του εξωτερικού, για τους τουρίστες του εξωτερικού. Γενικότερα όμως, εσύ που είσαι και ζεις στη Σκιάθο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, υπάρχει κίνηση, πέρα δηλαδή από τους εφοπλιστές που βλέπουμε και σε αυτή τη διάσημη παραλία, βλέπεις κόσμο, δηλαδή είναι σαν το περσινό καλοκαίρι ή είναι προ-καραντίνας καλοκαίρι το φετινό? Σοφία, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, υπάρχει μια βεβαιότητα γενικά στους επιχειρηματίες που συζητώ. Τώρα, φυσικά ο κάθε επιχειρηματίας έχει έρθει εδώ να κάνει εικόνα τον Αυτοπό λαϊκά για να ανοίξει την επιχείρησή του. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν tour operator που έχουν κάνει και αυτές τις ενέργειες ώστε να έρθουν κάποιοι ξένοι στις σποράδες. Ευελπιστώ να ανοίξει η αγορά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για όλη την Ελλάδα φυσικά. Όχι μόνο για τη Σκιάθο και τη Σκόπελο και την Αλόνισο, αλλά για όλη την Ελλάδα. Εχθές είδαμε ένα κρουαζερόπλοιο, το Europa 2, το οποίο πέρασε μπροστά από τη Σκιάθο και ήρθε στο Βόλο. Και είχατε αποκλειστικές ειδήσεις. Θέλω να σου πω, οποιοδήποτε ξένος και οποιαδήποτε επώνυμος έρθει στην Ελλάδα θα είναι διαφήμιση για την Ελλάδα. Έτσι. Και εδώ οι celebrities, οι Έλληνες, οι οποίοι διαλέγουν τη Σκιάθο, είναι πολύ σημαντικό να έρχονται στη Σκιάθο και στη Σκόπελο και στην Αλόνισο. Δεν διαφωνώ. Όπως τα λες, έτσι είναι τα πράγματα. Θα ανοίξει λίγο η αγορά και να αλλάξει και λίγο η ψυχολογία των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο κομμάτι που λες, η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η παρατεταμένη καραντίνα, αυτά τα πανωτά lockdown έχουν καταστρέψει την ψυχολογία μας. Όχι ότι δεν έχουν καταστρέψει και την τσέπη μας, σε καμία περίπτωση. Προφανώς έχει να κάνει και με τα οικονομικά μας. Αλλά σίγουρα, επειδή το περσινό καλοκαίρι χάθηκε, νομίζω περισσότερο από εμάς δεν πήγαμε καλοκαιρινές διακοπές. Φέτος έχουμε το μυαλό μας λίγο ότι πρέπει να πάμε διακοπές. Μιλώντας και με την πρόεδρο των ξενοδοχείων εδώ στην Λάρισα, μου έλεγε αυτό ακριβώς που έλεγες, Γιάννη, νωρίτερα, ότι υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα φέτος. Ακόμη και οι ξενοδόχοι δεν ξέρουν να σου πούν ότι θα είναι καλό το καλοκαίρι ή κακό. Σου λένε δεν ξέρουμε, θα δούμε. Σοφία μου, θέλω να σου πω ότι είχα συζήτηση με τον πρώτο ξενοδόχο Σκιάθου, τον κύριο Αλέκο Ευσταθίου, ο οποίος ξεγνωρίζει ότι είναι και ο τουρ οπερέτορ εδώ και 30 χρόνια στις Βόρειες Σποράδες, που φέρνει κόσμο. Βέβαια. Και αυτό μου. Ότι υπάρχει αβεβαιότητα, δεν ξέρει να μου απαντήσει το τι με έλεγε Νέστε. Και φυσικά, αν δεν ανοίξει η αγορά της Αγγλίας, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για τη Σκιάθο και για τη Σκόπελο και για την Αλόνισο, δεν μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Φυσικά αυτά τα προβλήματα τέθηκαν στην Υφυπουργό
κρίσιμο την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία ήταν εδώ στο Σκιάτο Παλιάς και ελπίζω να τα μετέφερε στον κύριο Υπουργό. Μάλιστα, τώρα από εκεί και ύστερα πρέπει να υπάρχει και να πέσουν και τα κρούσματα στην Ελλάδα. Να αλλάξει και η ζώνη, να πάμε στην πράσινη ζώνη. Είναι σημαντικά και αυτά που σου αναφέρω. Μάλιστα. Γιατί εάν δεν πέσουν και τα κρούσματα, δεν θα πέσει και ο χάρτης, ο λεγόμενος. Ο πράσινος χάρτης για να πέσει και η αγορά, έτσι. Θέλω να σου πω, να βάλω ότι έχουμε μια προσέγγιση με κάποιους τουρίστες από την Ιτζέλα, έρχονται με το καραβάκι. Είναι πάρα πολλοί Έλληνες. Mm-hmm. Σε πληροφορώ ότι έχουμε Έλληνες οι οποίοι από τη Θεσσαλία που διαλέγουν μονοήμερο να έρθουν στη Σκιάθο και να πάνε μια βόλτα στην πόλη και στις Κουκουνιαρίες και στα Μάραθα. Επίσης αυτό το καραβάκι που γνωρίζουμε όλοι φέρνει και κόσμο και από τη Λευκορωσία και από τη Ρωσία και από την Πολωνία, έχω δει εγώ, και Ρουμάνους. Έχουμε πάρα πολύ έτσι, αλλά είναι μικρό το μέγεθος των τουριστών που έρχονται. Μιλάμε τώρα για 200 άτομα, ημερησίως, εντάξει, δεν είναι σταγόνα στον ωκεανό, έτσι, 200 άτομα. Όταν τα προηγούμενα καλοκαίρια μιλάγαμε για χιλιάδες τώρα τουρίστες στο νησί της Σκιάθου και γενικότερα των Βορείων Σποράδων. Δεν είναι καλά τα δείγματα. Ας ελπίσουμε αυτό που έλεγες νωρίτερα, ότι θα αλλάξει λίγο η κατάσταση, το οικοφορτίο να πέσει στη χώρα μας, να πρασινίσει περισσότερο. Γιατί όσο προχωράει ο εμβολιασμός, όσο πέφτουν τα κρούσματα, τόσο περισσότερο και οι Ιταλοί και οι Ρώσοι. Σίγουρα από τη Μεγάλη Βρετανία έχουμε υποστεί τεράστια ζημία στην Ελλάδα, γιατί αν ο άλλος έρθει στη χώρα μας και πρέπει να μείνει 10 μέρες καραντίνας όταν γυρίσει στη χώρα του και μάλιστα δεν μπορέσει και να πληρωθεί τις 10 μέρες αυτές από τη δουλειά του, τότε τι το συζητάμε, δεν θα σκεφτεί κανείς να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Επίσης θέλω να σου προσθέσω τώρα που είπες στην Ιταλία, ότι το διήμερο εδώ, το Σαββατοκύριακο, υπήρχαν και τουριστικοί πράκτορες που είχαν έρθει από την Ιταλία. Είχαν έρθει και από την Ιταλία και είχαν συζητήσεις εδώ με αρμόδιους φορείς του νησιού. Κινείται ο κόσμος και εδώ πέρα κινείται, δηλαδή δεν αφήνει, δεν κάθεται σε ησυχία, όλοι είναι ανήσυχοι το τι θα γίνει. Και φυσικά ένα μετά ένα τα μαγαζιά ανοίγουν, από ό,τι παρατηρώ, και τα ξενοδοχεία, τα μεγάλα φυσικά είναι ανοιχτά και λειτουργούν. Έχουν κάποιο κόσμο, αλλά εντάξει, δεν πιστώ να ανοίξουν και όλα τα εμπορικά καταστήματα και τα χώρους της εστίασης να ανοίξει ακόμα περισσότερο. Και να στηθούν και οι οι παραλίες, γιατί είναι πολύ σημαντικό πράγμα και αυτό. Έχουν στηθεί. Mm. Αυτή η εβδομάδα είναι κύρια για το νησί, σε πληροφορώ Σοφία, γιατί είναι το Αγίου Πνεύματος. Αυτό ήθελα να σου πω, και το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος τώρα την ερχόμενη εβδομάδα. Άρα πρέπει λίγο να σκέψουν και όσοι θέλουν να ανοίξουν είτε τα καφέ τους, είτε την εστίαση, είτε όπως είπες και τα beach bar, γιατί είναι πανέμορφες οι παραλίες της Σκιάθου. Άρα λοιπόν, αν δεν λειτουργήσουν και αυτά, ο κόσμος τώρα πώς να έρθει. Ναι, ναι, όχι, εντάξει, πιστεύω ότι θα είναι έτοιμα τα πράγματα. Ήδη έχουν ανοίξει, και κάτω τα Μάραθα και η Αγία Ελένη και η Τσουκουριά και οι υπόλοιπες παραλίες και τα υπόλοιπα. Άρα μας περιμένετε, να περάσουμε καλά. Αυτό το μήνυμα το αισιόδοξο να περάσουμε. Ο κόσμος μπορεί να περάσει όμορφες διακοπές στα νησιά των Βορείων Σποράδων. Δεν είναι μακριά, ειδικά για τους Θεσσαλούς αναφέρομαι. Και εντάξει, δεν είναι μόνο η Θεσσαλία, από όλη την Ελλάδα. Οι Έλληνες έχουν ανάγκη τις καλοκαιρινές διακοπές. Η Σκιάθος σου παρέχει τα πάντα. Μπορείς να κάνεις και πιο ήρεμες και, με πιο ζωντάνια έτσι και τη διασκέδασή σου. Έχει τα πάντα και πανέμορφες παραλίες και εκλεκτό κόσμο. Ξενοδοχειακές μονάδες που δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτε πραγματικά, είτε από μεγάλα ξενοδοχεία του εξωτερικού, είτε βεβαίως και από άλλα νησιά. Άρα λοιπόν τα πάντα είναι έτοιμα και ελπίζουμε αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος να είναι πολύ καλό και ένα καλό δείγμα και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, έτσι. Έτσι είναι όπως τα λες, Για όλη την Ελλάδα αλλά και για τις Βόρειες Ελλάδες. Είναι ένα δείγμα το πώς θα κινηθεί η αγορά αυτό το τριήμερο. Και για να δούμε και ποιοι διάσημοι θα έρθουν εκεί, γιατί είμαι σίγουρο το τρίμερο πολύ θα το επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους, για το καλοκαιρινό τους έτσι τρίμερο εκεί στη Σκιάθο. Οπότε θα μας έχεις πλούσιο ρεπορτάζ, φαντάζομαι, την ερχόμενη εβδομάδα. Είναι ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει και από ό,τι μαθαίνω θα έρθουν μέσα στη βδομάδα πάρα πολύ διάσημοι. Άρα μας έχεις αποκλειστικό ρεπορτάζ εδώ και εικόνες. Είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστούμε και για αυτές τις εικόνες που μας έδειξες, για τους επιχειρηματίες, τους εφοπλιστές, με τον Δήμαρχο του Βόλου που συναντήθηκαν. Τα υπέροχα πλάνα με τα σκάφη, να τα βλέπουμε εμείς και να ζηλεύουμε και όλες που είμαστε, ειδικά εγώ στη Λάρισα που θάλασσα ξέρεις, έχει βεβαίως ο νομός, αλλά δεν είμαστε και πολλοί που βρέχεται από θάλασσα, εν αντιθέσει με τον Βόλο. Άρα ζηλεύουμε δύο φορές. Αλλά πού θα πάει φέτος το καλοκαίρι, νομίζω ότι θα καταφέρω να έρθω στη Σκιάθο. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και τις αποκλειστικές εικόνες και θα είμαστε εδώ για πολλές ζωντανές συνδέσεις μέχρι να κλείσει η σεζόν, να μας δίνεις το κλίμα εκεί στη Σκιάθο, να ζηλεύουμε.
Πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και πολλά αποκλειστικά ρεπορτάζ ευχόμαστε. Ωραίες εικόνες, έτσι. Νομίζω ότι τα νησιά των Βορείων Σποράδων, εγώ τα λατρεύω και τα τρία. Ειδικά, βεβαίως, αν θέλεις να επιλέξεις λίγο έτσι με περισσότερο κόσμο, όπως είπατε και με, να κάνετε και διακοπές, βλέποντας πολλούς γνωστούς κτλ. Σκιάθος είναι, νομίζω, το κατάλληλο νησί. Υπέροχες παραλίες, υπέροχος κόσμος, τη Σκόπελο, την αγαπώ τη Σκόπελο. Αλλά η σκέτη μαγεία είναι στην Αλόνισο. Οπότε, ό,τι θέλει κανείς να επιλέξει, το έχει. Είναι δίπλα μας, είναι πολύ γρήγορα μπορεί να φτάσει κανείς και νομίζω σπεύσατε, το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος έρχεται. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ έτσι εύκολο να κάνετε τις διακοπές σας. Ο Βασίλης Παντίδης που μας πήγε σε τένις για τένις, τένις κλαμπ. Αλήθεια. Θα πάμε τώρα βεβαίως αμέσως. Βασίλης Παντίδης, ο οποίος σκηταλοδρομία Σοφία. Πρέπει να έχει τελειώσει κάτι τέτοιο ο Βασίλης Παντίδης, γιατί πότε από το σχολείο βρέθηκε εκεί στο τένις κλαμπ, νομίζω ότι... Στα 100 πρέπει να έχω βγει πρωταθλητής. Έτσι, γιατί νομίζω ότι μας έχεις εντυπωσιάσει τις λοιπόν, τελευταίες ημέρες. Είμαστε... Ναι. Λοιπόν, Σοφία, είμαστε στο Tennis Club της Νέας Ιωνίας, σε μια περίοδο που το τένις έχει τα φόρτε του, αν μπορώ να πω, σε πανελλαδικό επίπεδο, λόγω των ονομάτων στον αθλητισμό, όπως και ο Τσιτσιπάς, αλλά και οι Σάκαροι που κάνουν το άθλημα γνωστό σε όλο τον κόσμο και βεβαίως φέρνουν διακρίσεις. Λοιπόν, είχαμε το παιχνίδι του Τσιτσιπά που ήταν πολύ σημαντικό. Θα μας πει πολύ ο κύριος Πασχαράκης Νικόλαος, ο οποίος είναι... Παρασχάκης, ναι, ο οποίος είναι προπονητής στο Tennis Club στη Νέα Ιωνία. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είμαστε σε μια περίοδο που το τένις γνωρίζει μεγάλη άνθηση. Βλέπουμε τα δύο Ελληνόπουλα, τον Στέφανο και τη Μαρία, να μας κάνουν περήφανους σε παγκόσμια τουρνουά υψηλής κλάσης, όπως είναι το Ρολάν Γκαρός, καθώς και άλλους μικρότερους αθλητές όπως τη Μιχαήλα Τυλάκη, η οποία και αυτή συμμετείχε στο Ρολάν Γκαρός και έφτασε μέχρι τους 16 στα Junior, που ήταν μια τεράστια επιτυχία. Γενικά υπάρχει μια άνθηση η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Είμαστε σε ένα χώρο πάντως που και εμείς χρόνια με το ρεπορτάζ βλέπουμε ότι πολλοί νέοι ασχολούνται και μικρές ηλικίες και τώρα πόσο μάλλον με την όλη αυτή κατάσταση και τα ονόματα στα οποία αναφερθήκατε κι εσείς, νομίζω ότι δίνει μια όθηση στο άθλημα να έρθουν ακόμη περισσότεροι στο χώρο εδώ. Σίγουρα αυτό είναι κάτι που έχει οθήσει και τους μικρότερους σε ηλικία αθλητές να ασχοληθούν με το άθλημα και τους γονείς να φέρουν τα παιδιά να δουν, να δοκιμάσουν, να δουν τι είναι το τένις, να μπουν μέσα να πιάσουν ρακέτα, αλλά και τους μεγάλους σε ηλικία. Δηλαδή έχουμε δει και κυρίως στον καιρό της καραντίνας πολλούς ενήλικες να ασχολούνται με το άθλημα. Και γενικά αυτό είναι μια... υπάρχει μια... ανταποκρίνονται και μια ζήτηση. Ναι, υπάρχει μια ανταπόκριση ζήτηση. Και οι αθλητές πλέον βλέπουν ότι μπορούν και αυτοί να ακολουθήσουν τα βήματα του Τσιτσιπά, τη Σάκαρη. Τώρα έχουν περάσει όμως και ονόματα από εδώ, από το χώρο στη Νέα Ιωνία που βρισκόμαστε. Και ξένοι αθλητές και Έλληνες στο πέρασμα των ετών έχουν προπονηθεί εδώ ή έχουν πραγματοποιηθεί τουρνουά υψηλού επίπεδου. Παλαιότερα ναι, γινόντουσαν τουρνουά 10.000 δολαρίων, αν θυμάμαι καλά. Αλλά έχει καμιά 15 χρόνια πλέον να διοργανωθεί. Ελπίζουμε πλέον με τις επιτυχίες του Τσιτσιπά και τη Σάκαρη η Ελλάδα να ξαναπάρει τέτοια τουρνουά. Γιατί είναι αναγκαίο και είναι και ωραίο να βλέπουμε αθλητές υψηλού επίπεδου να αγωνίζονται, να τους βλέπουμε, να τους παρακολουθούμε. Τώρα αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι γιατί μας βλέπουν και πολλά παιδιά τα οποία ασχολούνται, έχουν όραμα, προσδοκίες. Πόσο δύσκολο είναι κάποιος να φτάσει σε αυτό το επίπεδο όπως ο Τσιτσιπάς ή η Σάκαρη. Δηλαδή σίγουρα υπάρχουν αθλητές με ταλέντο και στην περιοχή μας που θα ήθελαν πάρα πολύ να παίξουν σε αγώνες τόσο υψηλού επίπεδου. Πρέπει να φαντάζομαι κάποιος να έχει στόχο, να προπονείται σκληρά όπως ισχύει και για όλα τα αθλήματα. Φυσικά. Πρέπει να κάνει πολλές θυσίες, δηλαδή πολλές ώρες προπόνηση μέσα στο γήπεδο, γυμναστική. Δηλαδή δεν είναι ότι έρχομαι, παίζω και δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλει να το θέλεις πολύ, να προσπαθείς συνέχεια, συνεχώς, να για το καλύτερο, να μην σταματάς να ταξιδεύεις σε τουρνουά, να παίζεις αγώνες, να αποκτάς εμπειρίες και αυτό να γίνεις καλύτερος. Θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο για τον αγώνα του Τσιτσιπά αλλά και τη Σάκαρη που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Δεύτερος ο Τσιτσιπάς ήρθε. Ωστόσο, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αθλητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι λέτε? Δεύτερος ο Στέφανος, αν και παρατρίχα να πάει πρώτος. Εντάξει, αντιμετώπισε έναν παίκτη κορυφαίο αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Τον κοίταξε στα μάτια για δύο σετ. Όλοι νομίζαμε ότι θα τα καταφέρει. Αλλά αυτό το κάτι που έχουν αυτοί οι τρεις αθλητές, ο Τζόκοβιτς, ο Ναδάλ, ο Φέντερερ, που τους κάνει κορυφαίους όλων, δεν είναι τυχαία εκεί που είναι. Απλά ο Τσιτσιπάς πλέον έχει καθιερωθεί στην ελίτ
Και είναι θέμα χρόνου πλέον να έρθει ένα Grand Slam και ένας μεγάλος τίτλος που θα τον καθιερώσει ακόμα και στο νούμερο 1 του κόσμου. Δηλαδή πιστεύω ότι μόλις αυτοί οι τρεις αποχωρήσουν, ο επόμενος είναι ο Στέφανος. Και φυσικά και η Μαρία Ισάκαρη, γιατί δεν μπορούμε να ξεχνάμε τη Μαρία. Έκανε ένα καταπληκτικό τουρνουά, απέκλεισε την περσινή φιναλίστ και την περσινή νικήτρια του τουρνουά του Ρολάν Γκαρός με σχετική ευκολία. Μπήκε σε ένα μάτσο ημιτελικό, το οποίο έδειχνε ότι το έχει πάει στα νερά της, αλλά λίγο η πίεση, ξέρετε, εκείνη τη στιγμή, ότι λίγο το άγχος, λίγο το μυαλό κολλάει εκείνη τη στιγμή. Χάσαμε την πρόκληση μέσα από τα χέρια μας. Το πάλευε η Μαρία. Συγχαρητήρια και στη Μαρία και σίγουρα θα έρθουν για τη Μαρία μεγάλες επιτυχίες στο μέλλον. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Τα παιδιά προσπαθούν και προπονούνται και μας εμπνέουν, μας κάνουν περήφανους. Και σε ό,τι αφορά τη Μαγνησέλα και την Ελλάδα, γενικότερα στο χάρτη του παγκόσμιου τένις, πού βρισκόμαστε? Έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια αναβάθμισης? Φυσικά έχουν γίνει βήματα αναβάθμισης. Υπάρχουν πολλοί αθλητές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη Μαγνησία έχουμε το νούμερο 1 αυτή τη στιγμή στα 14 τον Καρπούζο τον Κωνσταντίνο, που προπονείται στο Σύλλογο στην Όμιλο Σφαίρης Μαγνησίας. Έχουμε αθλητές όπως το Κουτσογιάννη, ο Ράλης, η Χριστοφορίδη Μαριάνθη και πιο μικρά παιδιά ανερχόμενα στην ηλικία των 12 ετών. Έχουμε τη Μιχαήλα Τηλάκη, φυσικά όπως ανέφερα πριν, που είναι Λαρισαία, προπονείται εδώ πέρα δίπλα μας με τον Φίβο τον Μιχαλόπουλο στην Ακαδημία του. Το τένις στην Ελλάδα έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Οι αθλητές βλέπουν πλέον ότι μπορούν και αυτοί να ακολουθήσουν τα βήματα του Τσιπά και έχουν κάποιον να βλέπουν και να ακολουθάνε. Πλέον δεν βλέπουν τον Τζόκοβιτς, βλέπουν τον Τσιπά, τη Σάκαρη και λένε θα γίνω Τσιπάς, λένε θα γίνω Φέντερερ. Και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, είναι κάτι που τους δίνει όθηση και είναι κάτι που έχει ανεβάσει το άθλημά μας. Ωραία. Σοφία, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι. Εγώ πραγματικά συμφωνώ απόλυτα με όσα υπόθηκαν, διότι τα νέα παιδιά πλέον μπαίνουν για τα καλά στο τένις, μπαίνουν στη ζωή τους. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τον Στέφανο Τσιτσιπάλα και τη Σάκαρη, σκέφτονται όλο και περισσότερο να ασχοληθούν με το άθλημα. Και όπως πολύ σωστά υπόθηκε, πλέον λέμε θέλουμε να γίνουμε σαν τον Στέφανο Τσιτσιπά, σαν την Σάκαρη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως νομίζω ότι και τα πολλά επόμενα χρόνια ανήκουν στον Στέφανο Τσιτσιπά και πολύ που τα μικρά παιδιά επιλέγουν αυτό το άθλημα, που είναι ένα ωραίο άθλημα που σου προσφέρει πάρα πολλά και κυρίως πέρα από το σώμα και την υγεία, το μυαλό. Γιατί είναι ένα άθλημα που πρέπει να σκέφτεσαι και πολύ με το μυαλό. Να είσαι ήρεμος, να σκέφτεσαι την επόμενη κίνηση του συμπαίκτη σου. Ευχαριστούμε για αυτή τη ζωντανή σύνδεση, Βασίλη Μπαντίδη, και τον καλεσμένο σου φυσικά για το τένις. Σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν ξέρω αν ο κύριος Παρασιάκης θέλει να συμπληρώσει κάτι άλλο. Mm-hmm. Είναι κάθε φορά, πάντως, όταν έχουμε διακρίσεις σε επίπεδο αθλητισμού. Δείχνει σύγχρονη ιστορία, δηλαδή το Ευρωμπάσκετ στην εποχή του Γκάλι και του Γιαννάκη που τροφοδότησε στην κυριολεξία το μπάσκετ, η νεολαία στράφηκε εκεί. Και μετά το ήταν το Euro 2004 στο ποδόσφαιρο. Τώρα έχουμε το τένις ακριβώς με αθλητές που ξεχωρίζουν. Όλο αυτό δίνει στην νεολαία ένα όραμα σε εποχές δύσκολες. Πολλές φορές οι προπονητές λένε να αποφεύγονται οι κακοτοπιές και να πάρει ένα κακό δρόμο ένα παιδί. Πόσο μάλλον όταν ένα παιδί ασχολείται και ας μην το βλέπει τόσο ζεστά, όταν βλέπει όμως ανθρώπους που κάνουν θυσίες για να φτάσουν εκεί, είναι παράδειγμα. Φυσικά και πλέον πρέπει να αρχίσουμε να χτίζουμε και εμείς προδιαγραφές για τα παιδιά μας και να φτιάχνουμε περιβάλλον που να είναι περιβάλλοντα τα οποία να μπορεί ένας αθλητής να εξελιχθεί μέσα σε αυτό. Τώρα, να μιλήσω λίγο για το κλαμπ εδώ πέρα, το οποίο είναι καινούριο, το Εγκαλτέ Κλαμπ. Τα παιδιά που το έχουν αναλάβει ο κύριος Παναγιώτης Βαρούτσικος, ο κύριος Γιώργος Αδωνίου και ο κύριος Μανώλης Κανακάρης. Έχουν κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά εδώ πέρα, να γίνει ένα τένις κλαμπ, ένα από τα καλύτερα της Θεσσαλίας και αντάξιο των δυνατοτήτων των Ελλήνων, αθλητών πλέον. Σε ένα κλαμπ στο Λίδι που θα μπορούμε να φιλοξενούμε και αγώνες, υποθέτω και φιλοδοξώ στο μέλλον. Αυτό δεν φόρμασταν. Είστε καλά, κύριε Παρασιάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε Σοφία. Και εμείς και εσένα και τον Παλάρη τον Καπίτσα για αυτή τη ζωντανή σύνδεση και το σπίτ που κάνατε για να φτάσετε εκεί και να έχουμε αυτή τη ζωντανή σύνδεση. Και βεβαίως θα μας δώσει και το κλίμα, γιατί ήταν επίκαιρη αυτή η συνέντευξη με το τένις που όλοι είδαμε χθες, αυτό το 4 ώρες και κάτι του Στέφανου Τσιτσιπά που μας εντυπωσίασε όλους αυτό το παιχνίδι. Στους 4 του κόσμου, εξάλλου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Δεν είναι και λίγο, ίσα ίσα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε θερμά. Τώρα, εμείς στο κλείσιμο της εκπομπής θα κλείσουμε όμορφα, ωραία και αγαπημένα θα έλεγα εγώ, να δούμε ένα αφιέρωμα στο γάμο της Θασίας Κοκκίνη και το κλεκτού της καρδιάς της, για να δούμε αυτά τα παιδιά, ένα εντυπωσιακό πραγματικά γάμο, συγκινητικό, με τα πέδιλα του σκι που πέρασαν, έτσι έγινε ψίδα για να περάσουν τα παιδιά μετά τον γάμο τους έξω από την εκκλησία. Ήμασταν όλοι εκεί, η οικογένειά της, ο κ. Μάνος Κοκκίνης, η κυρία Γιώτα Κοκκίνη, ο θείος της βεβαίως Άκης Κοκκίνης με τη σύζυγό του και η γιαγιά Τασία βεβαίως, να καμαρώνουν
εκεί την κόρη, ανιψιά, εγγονή, και ήμασταν και εμείς που αγαπάμε το ζευγάρι για να τους ευχηθούμε τα καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται και τους ευχόμαστε βίων ανθόσπαρτων. Εμείς σας χαιρετούμε, μείνετε εδώ για να παρακολουθήσετε μαζί με εμάς το εκπληκτικό αυτό αφιέρωμα στο γάμο της αγαπημένης μας Στασίας. Εμείς ραντεβού αύριο, έτσι το πρωί, μην ξεχνάτε, 8:30 ακριβώς εδώ στην φιλόξενη παρέα της τηλεόρασης Άστρα. Το Σάββατο 5 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πορταριάς ενώθηκα με τα δεσμά του ΓΑΜ, πρωταθλήτρια του ΣΚΙ και καθηγήτρια φυσικής αγωγής, Τασία Κοκκίνη με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Κωνσταντίνο Τσιμόγενη. Η προετοιμασία της νύφης έγινε στο ξενοδοχείο Τασία στα Χανιαπηλίου που διατηρεί η οικογένειά της, τηρώντας όλα τα έθιμα που προβλέπονται. Παρόντες στο μυστήριο, ο Υφυπουργός Παιδείας Ζετά Μακρύ, οι βουλευτές της Δημοκρατίας Χριστός Μπουκόρος και Κώστας Μαραβέγιας. Την τελετή ευλόγησε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Ο γάμος Λαμπερός του Αγίου Νικόλαου Πορταριάς Πηλίου ήταν όλοι εκεί, συγγενείς, φίλοι, για να ευχηθούν στην Τασία και τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνο βίων αθώσπαρτων. Ιδιαίτερες στιγμές για τους γονείς και τα κοντινά πρόσωπα των δύο νέων ανθρώπων. Οι γονείς της Στασίας, Μάνος και Γιώτα Κοκκίνη, συγκινημένοι όπως και ο θείος της Στασίας, Άκης Κοκκίνης, με τη σύζυγό του Ράνια. Περί Χαρής και γιαγιά της πρωταθλήτριας και παλιάς αθλήτριας του αλπικού σκι, Στασία, που είδε την εγγονή της να ενώνεται με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον Κωνσταντίνο. Έτσι, σαν τόση και έδωσα.
Όσοι ήταν εκεί ευχήθηκαν τα καλύτερα στον όνειφο ζευγάρι. Ξεχωριστή στιγμή που το ζεύγος εξήλθε του ναού μετά την τέλεση του μυστήριου και οι νεόνυφοι πέρασαν κάτω από αψίδα με πέδιλα σκι. Στο μυστήριο τηρήθηκαν στο απαρέγκλητο και τα υγειονομικά μέτρα για τον COVID από όλους. Η τηλεόραση του Άστρα εύχεται στον όνειφο ζευγάρι δύο ανθόσπατων και καλούς αποχώνους. Stars. I'm gonna give you my heart.
cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. Sky full of stars.